Γεια yeah, εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Παρακολουθείτε την εκπομπή Mind Food, τροφή μυαλού, γιατί όπως το σώμα μας χρειάζεται καλή τροφή, έτσι χρειάζεται και το μυαλό. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τη μαγική ερώτηση που βοηθάει το μυαλό μας να μας δώσει λύσεις. Όταν κάνουμε τις παραστάσεις τις μουσικομαγειρέματα, υπάρχει ένα σημείο που καθαρίζω το μήλο και το δείχνω στα παιδιά και λέω «Παιδιά, μπορώ να κόψω ένα μήλο σε 10 κομμάτια με μια κίνηση. Και κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι, σηκώνουμε τα χέρια να δούμε ποιοι λένε ναι, ποιοι όχι. Και καταλήγουμε στο γεγονό ότι το να καθόμαστε, να ασχολούμαστε με το αν γίνεται ή δεν γίνεται κάτι, είναι χαμένος χρόνος. Γιατί, πολύ απλά, όταν πεις ότι κάτι δεν γίνεται, δεν γίνεται. Hm. Γιατί μόνο αν πεις πώς μπορεί να γίνει, το μυαλό αρχίζει και δίνει λύση. Συνεπώ, η μαγική ερώτηση είναι το πώ. Να θυμάστε, πώ. Να ρωτάτε πώ. Κάθε φορά που θέλετε να λύσετε κάποιο πρόβλημα, κάθε φορά που έχετε κάποια δυσκολία, κάθε φορά που θέλετε να κάνετε κάτι, να ρωτάτε τη μαγική ερώτηση πώ. Και όταν στην παράσταση λέω για το μήλο, καταλήγουμε σε αυτό το γεγονό ότι ναι, όχι, ναι, όχι, γίνεται, δεν γίνεται. Όση ώρα ασχολούμαστε με αυτό, δεν βγάζουμε άκρη. Και ποτέ δεν είναι χρήσιμο να κάθεσαι να ασχολείσαι αν κάτι γίνεται ή δεν γίνεται. Το θέμα είναι αμέσω να πει πώ μπορεί να γίνει. Να υποθέσει ότι θα μπορούσε να γίνει. Πώ μπορεί να γίνει. Και τότε αρχίζει το μυαλό και δίνει λύσει. Όταν ρωτά πώ, το μυαλό σου δίνει απαντήσει. Όταν λε ναι ή όχι, ναι ή όχι, κολλάει και δεν βρίσκει λύση. Συνεπώ να το θυμάστε κάθε φορά να ρωτάτε πώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν από την αρχή ρωτήσω τα παιδιά πώ μπορώ να κόψω ένα μύλο σε 10 κομμάτια μια κίνηση. Κάνω την ερώτηση πώ. Τα παιδιά. Επειδή έχουν πολύ φαντασία, δυστυχώ εμεί οι χάνουμε τη φαντασία όταν μεγαλώνουμε. Αλλά τα παιδιά έχουν πολύ φαντασία και μου δίνουν πάρα πολλέ απαντήσει. Αν ρώτησω πώ μπορώ να κόψω ένα μήλο σε 10 κομμάτια με μια κίνηση, να μου πούν άπειρα πράγματα. Για παράδειγμα, ε, να το τάξω με δύναμη, σαν τίγο μπαμ, να σπάσει 10 κομμάτια ή να βάλω ένα δυναμητάκι μέσα και μπου, να διαλυθεί ή να βάλω το ηχείο απάνω μπου, να λιώσει σε 10 κομμάτια. Πάντα υπάρχει μια λύση. Και πρόσφατα μου είπα να το βάλω στο στόμα αλλά να το δαγκώσω. Φυσικά είναι φυρίκι, μικρό μήλο. Το θέμα είναι ότι πάντα υπάρχει ένα τρόπο να λύσουμε ένα πρόβλημα. Πάντα υπάρχει τρόπο. Και ακόμα και να μην υπάρχει τρόπο, είναι καλύτερα να πιστέψει ότι υπάρχει. Γιατί τότε ψάχνει λύση. Και ακόμα και αν καταλάβει ότι κάποια στιγμή δεν υπάρχει, θα έχεις, εκείνη τη στιγμή θα έχει βρει άλλε διεξόδου για να παρακάμψει το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Όταν έχει μια δυσκολία, να μην λε: Γίνεται, δεν γίνεται. Α, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και πραγματικά, πιστέψτε μου: Ότι πάντα θα υπάρξει κάποιο που θα σου πει ότι δεν γίνεται. Πάντα το ίδιο το μυαλό σα μερικέ φορέ θα σα πει ότι κάτι δεν γίνεται. Έχουμε προγραμματιστεί να σκεφτόμαστε έτσι. Πάντα θα υπάρξει κάποιο να σου πει αυτό δεν γίνεται. Έχω ακούσει ότι στην Ελλάδα η φράση δεν γίνεται. Είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη φράση μετά το μαλάκα. Δεν γίνεται. Όλοι λένε δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Το θέμα δεν είναι, δε γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Το θέμα είναι πώ μπορεί να γίνει. Ακόμα και κάτι αδύνατο. Πώ μπορεί να γίνει. Γιατί όταν πει πώ μπορεί να γίνει κάτι αδύνατο, θα αρχίσει να βρίσκει το μυαλό λύσει και όλε τι μεγάλε ανακαλύψει και φευρέσει στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Έχουν γίνει με αυτό σκεπτικό. Κάποιοι έλεγαν δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αλλά κάποιοι είπαν πώ θα μπορούσε να γίνει και βρήκαν τη λύση. Έτσι να κάνετε κι εσεί. Για την ιστορία, στα μουσικομαγειρέματα, αν τα έχετε δει από κοντά, έχω ένα εργαλείο αυτό που κόβει το μήλο σε 10 κομμάτια. Έτσι. Πουφ. Εντάξει, είναι λίγο εντυπωσιακό. Ξυλοχαζό. Οκ. Okay. Είναι ωραίο. Αρέσει τα παιδιά. Και μα διδάσκει αυτό το πράγμα πολλέ φορέ η λύση είναι μπροστά μάτια μα. Είναι κάτι απλό που δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι εκεί. Και είναι εύκολο να το κάνουμε. Αν το έχουμε αυτό, αν έχουμε αυτή τη γνώση, αν έχουμε αυτή τη πληροφορία. Και θέλω να το θυμάστε αυτό. Ότι ποτέ δεν πρέπει να λέμε δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε τη φιλοσοφία ότι όλα μπορούν να γίνουν. Και όλα, για όλα υπάρχει μια λύση. Και ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι επειδή ζούμε σε μια πάρα πολύ περίεργη εποχή. Και για πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή μπορεί να πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Πολλοί κόσμοι πέφτουν σε αυτή την παγίδα και λέει δεν υπάρχει αύριο, όλα είναι άσ... άσχημα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όχι μόνο στο θέμα τη οικονομία, σε πάρα πολλά θέματα. Και ίσω, ίσω ακόμα να έχουμε μπροστά μα ακόμα πιο δύσκολε καταστάσει. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια έτσι ζόρια που λένε. Ήδη τα αντιμετωπίζουμε, αλλά νομίζω και πολλοί το έχουν καταλάβει ότι τα ζόρια τα πραγματικά είναι μπροστά μα. Ποτέ δεν πρέπει να τα παρατήσουμε και ποτέ δεν πρέπει να πούμε δεν γίνεται. Πρέπει να λες πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να γίνει και να ψάχνεις λύσεις. Και φυσικά να μένεις με τα χέρια σταυρωμένα και να περιμένεις από μηχανή να κάποιος να σε βοηθήσει. Αν και ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά πάντα πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να βελτιώσει την κατάσταση. Να βοηθήσεις εσένα και τους γύρω σου. Να το θυμάσαι αυτό. Να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας. Πάντα, πάντα, πάντα. Και ποτέ να μην λέτε ότι κάτι δεν γίνεται. Πάντα υπάρχει τρόπος να γίνει. Γι' αυτό θέλω τώρα πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο, να κάνετε την εξή άσκηση. Πάρτε ένα κομμάτι χαρτί και γράψτε κάποιο θέμα που θέλετε να λύσετε. Κάποιο πρόβλημα που έχετε, κάτι που θέλετε να κάνετε, να πετύχετε. Δεν ξέρω, να μάθετε να παίζετε κιθάρα, να μάθετε να παίζετε juggling ή να αντιμετωπίσετε κάτι, να περάσετε στι εξετάσει, να γράψετε καλά, να μάθετε κάτι. Ό,τι και αν θέλετε. Γράψτε το πάνω κάτω, πάνω. Και μετά βάλτε ένα μεγάλο πώ και γράψτε τουλάχιστον 20 τρόπου θα μπορούσε αυτό να γίνει. 20 πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να φτάσετε πιο κοντά σε αυτό το στόχο. 20, οτιδήποτε πράγματα που πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν σε κάτι τέτοιο. Ακόμα και το να πάτε να μάθετε κάτι σχετικό, να διαβάσετε, να δείτε κάτι βίντεο, να κάνετε κάτι στην πράξη. Και κάντε κάτι από αυτά τα 20. Σήμερα, τώρα. Και αύριο ξανακάνετε την ίδια άσκηση. Ξαναγράψτε 20. Και γράψτε τα σε χαρτί. Γιατί όταν τα γράψετε σε χαρτί, το μυαλό αδειάζει και μετά βρίσκει καλές άλλε λύσει. Και πιστέψτε, μπορεί μια λύση να σα έρθει κάποια άσχητη στιγμή. Όταν κάνετε μπάνιο ή όταν πάτε να ξαπλώσετε. Γι' αυτό πάτε να έχετε και ένα σημειωματάριο. Πάντα να γράφετε πώ. Πώ και να δίνετε απαντήσει. Να περιμένετε το μυαλό σα να σα δώσει απαντήσει. Πάντα υπάρχει απάντηση εκεί που δεν την περιμένει. Να κάνετε αυτή την άσκηση. Πώ μπορείτε να λύσετε κάτι, πώ μπορείτε να ξεπεράσετε κάτι, πώ μπορείτε να μάθετε κάτι, πώ μπορείτε να πετύχετε κάτι που θέλετε. Και να θυμάστε ότι όλα είναι εφικτά. Ποτέ δεν πρέπει να λέμε ότι κάτι δεν γίνεται. Ποτέ μιλες ποτέ. Να είστε δυνατοί, αποφασισμένοι ότι όλα θα πάνε καλά. Αρκεί να έχουμε τον τρόπο να βρούμε τη λύση και να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία. Θέλω να έχετε αυτή τη φιλοσοφία στη ζωή σα. Ό,τι και αν γίνει. Ποτέ μιλά, ποτέ. Γίνεται, δεν γίνεται. Μ' mm -mm. Πώ μπορεί να γίνει, Ιδού το ερώτημα. Ευχαριστώ που δείτε αυτό το βίντεο. Κάντε like, subscribe, στείλτε τους φίλου σα. Καλή δύναμη σε όλου. Γραφτείτε στην εκπομπή Mind Food και γράψτε σχόλια από κάτω με προτάσει για νέα βίντεο. Καλή δύναμη σε όλου. Ευχαριστώ. Γεια! Ε, hey, αν θέλετε να τα πούμε θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το Bletsas.gr.